Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους της Air Αλζερή αναζητούνται ενώ στο σημείο της συντριβής εστάλει στρατιωτικό απόσπασμα για να περιφρουρήσει την περιοχή και να συγκεντρώσει τις πρώτες πληροφορίες. Στο αεροσκάφος βρίσκονταν 110 επιβάτες, μεταξύ τους 50 Γάλλοι και 6 μέλη του πληρώματος. Τα συντρίμια εντοπίστηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση τη Γαλλική Προεδρία στην περιοχή Γκόση, κοντά στα σύνορα τη Μπουρκίνα Φάσο, μια πληροφορία που επιβεβαιώνουν οι αρχέ τη Αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με την Air Αλζερί, το αεροσκάφο απογειώθηκε από την Ουαγκαντούγκου με προορισμό το Αλγέρι τη νύχτα τη Τετάρτη με Πέμπτη και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ 50 λεπτά μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με πηγή των Αλγερινών αερογραμμών, το αεροσκάφο δεν ήταν μακριά από τα αλγερινά σύνορα όταν το πλήρωμα ζήτησε να εκτρέψει την πορεία του λόγω κακή ορατότητα και για να αποφευθεί σύγκρουση με άλλο αεροσκάφο που πραγματοποιεί την πτήση Αλγέρι Μπαμάκο. Το σήμα χάθηκε μετά την αλλαγή πορεία.